Τη στιγμή διανύουμε τον 20ο μήνα μες την πανδημία. Βρισκόμαστε στην κορύφωση του τετάρτου κύματος της πανδημίας. Τα στοιχεία ιδιαίτερα στην πόλη μας είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, με την κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης να είναι εκρηκτική. Αποδεικνύεται και αποδεικνύει τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομή, που ακόμα και πριν την πανδημία, χωρίς δηλαδή τις έκτακτες ανάγκες που αυτή γέννησε, έλειπε και τότε το 1 τρίτο των γιατρών στα νοσοκομεία της πόλης. Σύμφωνα με στοιχεία που είχε μαζέψει η Ένωση. Αυτά τα κενά, με ευθύνη της κυβέρνησης και των διοικήσεων των νοσοκομείων και των ΥΠΕ, όχι απλά παρέμειναν, αλλά διωγγώθηκαν. Αυτές οι συνέπειες που ζούμε λόγω της πανδημίας σε τέτοιο βαθμό είναι γιατί ακριβώς δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την πολιτική που φορτώνει τα βάρη και τις συνέπειες της στις πλάτες του λαού για τα κέρδη των λίγων. Οι συνέπειες του τετάρτου κύματος της πανδημίας και οι τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης και του κράτους αποτυπώνονται καθαρά στα παρακάτω. Το ελάχιστο προσωπικό στα νοσοκομεία είναι αυτή τη στιγμή εξουθενωμένο, δίνει τη μάχη χωρίς ανάσα, με την αναστολή των αφιών που εφάρμοσε και πάλι η κυβέρνηση για να καλύψει τα τεράστια κενά που η ίδια δημιούργησε. Δίνει τη μάχη χωρίς καμιά εφεδρεία, με τα κενά με τεράστια ήδη πριν την πανδημία, 30.000 κενά υπολογίζονται πανελλαδικά και στη διάρκεια της μάλιστα έχουν αυξηθεί με τις αναστολές, κυρίως με τις αναστολές χιλιάδων συναδέλφων το προηγούμενο διάστημα, και όμως και με τις συνταξιοδοτήσεις, με παραιτήσεις εξουθενωσμένων υγειονομικών. Οι ελάχιστες προσλήψεις που έγιναν αφορούν κυρίως επικουρικό προσωπικό, που είναι με την απειλή της απόλυσης συνέχεια, ενώ ακόμα και οι λίγες μόνιμες προσλήψεις, κυρίως γιατρών που γίναν, και αυτές οι περισσότερες δεν έχουν ολοκληρωθεί εδώ και μήνες. Και οι συνάδελφοι από τα νοσοκομεία εδώ πέρα μπορούν καλύτερα να φέρουν και μια ζωντανή πείρα από το Γολγοθά που περνάμε κάθε μέρα στις εφημερίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς είναι υποβαθμισμένη σε τεράστιο βαθμό. Τι να πρωτοποιεί κανείς? Για τους διασωληνωμένους που παραμένουν εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας ή σε πρόχειρες μονάδες που τις ονομάζουν κατ' επίφαση, πάνω από 20 είναι μόνο στο Παπαγεωργείο αυτή τη στιγμή. Με την κάθε ώρα που περνάει να αυξάνει τις πιθανότητες επιβάρησης της κατάστασής τους. Για την αναστολή χιλιάδων συναδελφων χειρουργείων και επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία, που μόνο για την πόλη μας υπολογίζονται σε χιλιάδες, επιβαρύνοντας την υγεία των ασθενών. Χαρακτηριστικά, να πούμε ότι έχουμε τρομερές καθυστερήσεις στη διάγνωση παθήσεων όπως οι καρκινοπάθειες. Έχουμε τον προληπτικό έλεγχο των γυναικολογικών καρκίνων στο Θεαγγέλιο να έχει μειωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας κατά 80% λόγω ακριβώς της έλλειψης προσωπικού. Ενώ και τώρα που σε αυτή τη στιγμή τα τμήματα υπολειτουργούν στο Θεαγγέλιο. Να πούμε για το κλείσιμο ολόκληρων κλινικών, ολόκληρων τμήματων, ολόκληρων νοσοκομείων. Αυτή τη στιγμή ο Άγιος Παύλος, που έχει μετατραπεί σε μονοθυματικό, έχει αφήσει ολόκληρη την Ανατολική Θεσσαλονίκη χωρίς γενικό νοσοκομείο. Έχει φέρει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών, που ουσιαστικά έχει πάβει η συστηματική παρακολούθηση, όπως αναφέρουν και οι συνάδελφοι και με έγγραφά τους, τα οποία έχουμε φέρει και στη δημοσιότητα και στο κοινό διάλογο το προηγούμενο διάστημα. Βέβαια, αυτή η κατάσταση δεν είναι ίδια για όλους. Βλέπουμε ταυτόχρονα με το αυτό που γίνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, από την άλλη, βλέπουμε τον ιδιωτικό τομέα της υγείας με 120 κλίνες ΜΕΘ, με τουλάχιστον 1.000 κλίνες απλής νοσηλείας που έχουν οι 5 μεγάλες ιδιωτικές κλινικές της πόλης, Διαβαλκανικό, Άγιος Λουκάς, Βιοκλινική, Γενική Κλινική και Κιανού Σταυρός, συνεχίζουν να μένουν στο απριόβλητο. Συνεχίζουν να κάνουν τις χρυσές δουλειές πάνω στον πόνο των ασθενών, που αντί να τους επιτάξουν εδώ και τώρα για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση και των COVID και των non-COVID ασθενών, τους μπουκώνουν με ζεστό χρήμα για να περιθάλλουν ασθενείς προς εισιτήριο, όπως γίνεται με το κέντρο που πηγαίνουν τα περιστατικά στην αρρωγή. Ενώ την ίδια η κυβέρνηση, την ίδια ώρα η κυβέρνηση προχωράει σε επικοινωνιακά τεχνάσματα, σε επικοινωνικά παιχνίδια και εξαντλεί την πυγμή της στις επιστρατεύσεις κάποιων λίγων αυταπασχολούμενων ιδιωτών γιατρών, το οποίο είναι μέτρο το οποίο έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν και με αποτυχία και ουσιαστικά αφήνει αυτή τη στιγμή κενά στην πρωτοβάθμια περίθαλψη που κάλυπταν οι συνάδελφοι λόγω όμως των κενών που υπήρχαν στις δημόσιες δομές. Και έρχονται συνάδελφοι οι οποίοι είναι χωρίς εμπειρία από δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια υγεία, έρχονται σε ένα μήνα να καλύψουν τα κενά που δεν μπορούν να καλύψει ούτε οι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή που είναι τόσο καιρό, 2 χρόνια μέσα στον COVID.
Σε αυτό το εκρηκτικό μείγμα έρχεται να προσθεθεί το πρόβλημα της μεγάλης διασποράς του ιού στην κοινότητα, το οποίο είναι τεράστιο. Η κυβέρνηση συνεχίζει να εξαντλεί τα μέτρα στον αδιέξοδο διαδιαχωρισμό εμβολιασμένων ανεμβολίαστων, γιατί το χρησιμοποιεί αυτό ως άλοθη για να συνεχίσει να μην στηρίζει το δημόσιο σύστημα υγείας, να συνεχίσει να μην παίρνει τα αναγκαία μέτρα προστασίας σε κρίσιμους χώρους διασποράς, που είναι οι εργασιακοί χώροι, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα σχολεία, όπου συνοστίζονται όλοι μαζί και αποτελούν κυριολεκτικά τα εμβολιακτήρια του ιού. Και όλα αυτά τη στιγμή που αποδεικνύεται ότι η προστασία από το εμβόλιο δεν ισχύει για πάντα και υπάρχει ανάγκη της αναμνηστικής δόσης. Ιδιαίτερο πρόβλημα στην περιοχή μας αποτελούν τα ελάχιστα μέτρα στους χώρους δουλειάς, που ουσιαστικά είναι τα εμβολιακτήρια του ιού και σε αυτό το κομμάτι, όπως σε πολλούς χώρους της Ίνδο, με ιδιαίτερο πρόβλημα και πολλούς εποχιακούς εργάτες από διάφορες χώρες που χωρίς κανέναν έλεγχο. Με αυτό που ζήσαμε το καλοκαίρι, με τουριστικές περιοχές, με εκατομμύρια τουρίστες όπως τη Χαλκιδική, που επικρατεί και ο οδικός τουρισμός, που τα πρωτόκολλα είχαν γίνει λάστιχο για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων στον τουρισμό. Έχει σημασία να έρθει και συγκεκριμένη πείρα τα σωματεία των εργαζομένων και τις συνθήκες που επικρατούν και τι μπορούμε να βάλει το κίνημα σαν μέτρα προστασίας που πρέπει να διεκδικήσει. Επίσης, το τεράστιο πρόβλημα της υπερμετάδοσης που είναι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που τώρα, πριν λίγες μέρες, μετά δηλαδή από 20 μήνες πανδημίας που το φωνάζουν οι υγειονομικοί, το φωνάζουν τα σωματεία, τώρα το θυμήθηκε ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του ότι κολλάει και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παραδέχτηκε την πραγματικότητα. Φυσικά, βέβαια, το που παραδέχτηκε, το μόνο που πρότεινε είναι τηλεόμενο ωράριο. Όμως, τι μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, με το μοναδικό μέσο να είναι ο ΟΑΣ, στο οποίο επικρατεί πραγματικά τεράστιος συνωστισμός, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, και επικρατεί το αδιαχώρητο. Πού είναι η επίκνωση των δρομολογίων που ζητάνε τόσο καιρό οι υγειονομικοί και τα σωματεία? Αυτά κοστίζουν όμως για το κράτος. Αυτά δεν αναφέρονται σαν μέτρα. Βέβαια, η κυβέρνηση συνεχίζει στο άλλο μέρος στο οποίο υπάρχει τεράστια διασπορά να κλείνει επιδεικτικά τα μάτια, και αυτό είναι στα σχολεία. Και βλέπουμε και μέσα στην ισχύα που αναφέρουν κάθε απόγευμα, αυτή τη στιγμή το 25% των κρουσμάτων είναι ανήλικα παιδιά από 0 έως 17 ετών, δηλαδή παιδιά τα οποία κολλάνε στο σχολείο. 15.000 κρούσματα μέσα σε 10 μέρες. Με τα πρωτόκολλα στα σχολεία για την παρακολούθηση και των κρουσμάτων και το κλείσιμο μιας τάξης που χρειάζεται 50% θετικά, ουσιαστικά να είναι η ενδεδειγμένη λύση για να κολλήσουν όλα τα παιδιά με έναν ιό που μεταδίδεται αερογενώς. Και ενώ οι ειδικοί έχουν γέρος προειδοποίησει το καλοκαίρι ότι η μετάλλαξη Δέλτα είναι πλήττει περισσότερο τις μικρές ηλικίες, παρόλα αυτά η κυβέρνηση έχει αφήσει για ακόμα μια φορά αθωράκιστα τα σχολεία απέναντι στην πανδημία, στηβάζοντας μεγάλο αριθμό μαθητών στις τάξεις, προχωρώντας ακόμα και στις σχολές τμήματων αντί για αρέωση των μαθητών, και αυξάνει απλά τα τεστ για τον εντοπισμό των κρουσμάτων που πολλές φορές θα πληρώνουν και οι γονείς από την τσέπη τους. Για όλα αυτά και για πολλά άλλα, βρίσκεται η χώρα μας στις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους σκληρούς, όπως τους λένε, δείκτες της πανδημίας, στη διασπορά, στη θνητότητα, στην θνησιμότητα. Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που τόσα χρόνια μας τρώνε τα αυτιά πως τα συστήματα υγείας τους είναι πρότυπο, τα οποία βέβαια όλο το προηγούμενο διάστημα βίωσαν την τραγική κατάρρευσή τους, με εικόνες που είδαμε και στην Ιταλία, στον Πέργαμο και τώρα βλέπουμε και στο Μόναχο και σε άλλες πόλεις, και οι περισσότερες αυτή τη στιγμή βρίσκονται και αυτές αντιμέτωπες με ένα τεράστιο κύμα, ακριβώς γιατί και εκεί πέρα οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν την υγεία με τη λογική κόστος-όφελος. Με αυτή ακριβώς την αντιφατική πολιτική σε όλα τα κράτη και στην Ελλάδα και την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας υπονομεύεται η προστασία του λαού. Οι μαχόμενοι υγειονομικοί μέσα από τον αγώνα των σωματείων τους ανέδειξαν τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να υλοποιηθούν με ευθύνη του κράτους. Αντί όμως η κυβέρνηση να εισακούσει την κραυγή αγωνίας των εργαζομένων και σήμερα, προχωράει πρόσωρο ταχώς στην αντίθετη κατεύθυνση, στη διάλυση του δημοσίου χαρακτήρα του συστήματος υγείας, στην περαιτέρω εμπορευματοποίησή του, που ήταν η ευθύνη και που ήρθε το αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης. Και θα πω συγκεκριμένο παράδειγμα. Μετά τις αναστολές εκατοντάδων υγειονομικών συναδέλφων, ποια λύση πρότειναν και δώσανε, που δείχνει και τις επιδιώξεις τους? Επικουρικούς, με τρίμηνες συμβάσεις, που φεύγουν ουσιαστικά πριν καλά να έχουν τη δουλειά,
εργολαβικές εταιρείες που σου λατσάρουν και λιμένουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Από τη μια δηλαδή διόγκωση του καθεστώτος ομηρείας, στο οποίο βρίσκονται χιλιάδες συναδελφοί μας εδώ και χρόνια, και από την άλλη ενίσχυση στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μιλάει σήμερα για δημόσιο σύστημα υγείας, που οι λειτουργίες του θα εγχωρούνται σε ιδιώτες με τη μορφή συγχωνεύσεων. Αυτό είναι το νέο ΕΣΥ που, που ευαγγελίζει την κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα, το οποίο θα λειτουργεί στη λογική κόστος-οφέλους. Το οποίο όμως πώς μεταφράζεται αυτό? Μεταφράζεται, και το βλέπουμε και τώρα, με μειωμένη κρατική χρηματοδότηση για την υγεία. Το 2001 η χρηματοδότηση για την υγεία ήταν κατά 572 εκατομμύρια λιγότερα σε σχέση με το 2020. Με συγχωνεύσεις και κλείσιμο τμήματων, ολόκληρων νοσοκομείων, με τακτικοποίηση και ευελιξία των εργαζομένων, με την είσοδο για τα καλά ιδιωτών μέσα στα νοσοκομεία, είτε με εργολαβίες είτε με συμπράξεις. Η άθλη αυτή κατάσταση φέρει τη σφραγίδα τόσο αυτής όσο και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων σε πλήρη ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους μεγαλοκοινικά άρχες. Φαίνεται όλο και πιο καθαρά σήμερα ότι απέναντι στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της κοινωνίας στην υγεία βρίσκεται ένα εμπόδιο. Το εμπόδιο του κέρδους των λίγων, των μεγαλοκοινωνικών και των αυτών που κάνουν επενδύσεις στην υγεία. Ακριβώς αυτό το παιχνίδι θέλουν να βάλουν σαν παίχτη, σαν νέο παίχτη, το νέο ΕΣΥ. Να λειτουργεί δηλαδή με τους όρους της αγοράς. Ποια είναι η προϋπόθεση όμως να γίνει αυτό? Αυτά που είπα πριν. Δηλαδή, εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα και ασθενείς πελάτες. Τώρα πρέπει να σημάνει ξεσηκωμός. Είναι ώρες κρίσιμες και πρέπει να δώσει ο καθένας τη μάχη για την προστασία της ζωής και της υγείας του λαού. Τα αιτήματα τα οποία καλούμε και θα καλέσουμε και το επόμενο διάστημα σε κινητοποίησεις είναι οι μαζικές προσλήψεις του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για την ανάπτυξη και στελέχωση του δημοσίου συστήματος υγείας, η πρόσληψη με έλεγχο μόνο των τυπικών προσόντων και με καθυπήγουσες διαδικασίες των συναδέλφων 2.000 επιλαχόντων γιατρών που έχουν βάλει τα χαρτιά τους στις προηγούμενες προκηρύξεις και μπορούν να στηρίξουν το σύστημα, μονιμοποίηση τώρα όλων των επικουρικών χωρίς όρους και προϋποθέσεις, πάυση της αναστολής εδώ και τώρα των υγειονομικών, κανένας δεν περισσεύει. Άμεση ανάπτυξη νέων και σύγχρονων κλινών ΜΕΘ σε κάθε νοσοκομείο, με πρόσληψη του απαραίτητου και εξειδικευμένου προσωπικού, με τις υποδομές που είναι αναγκαίες αυτή τη στιγμή, επίταξη των 120 κλινών ΜΕΘ και των τουλάχιστον 1.000 κλινών νοσηλείας στα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα της πόλης μας, στα 5 μεγάλα ιδιωτικά κέντρα, και ένταξη του συνόλου της ιδιωτικής υγείας σε κεντρικό έλεγχο με στόχο η πανδημία να μην αντιμετωπίζεται σε βάρος των υπολείπων ασθενειών. Άμεσο άνοιγμα των κλειστών νοσοκομείων από το 14 του Παναγία, του Μνημοδόν και του Παλαιού 424. Να γίνουν όλες οι διαδικασίες εδώ και τώρα ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν στην πανδημία. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εμβολιασμού με επίκεντρο την εξατομικευμένη ενημέρωση μέσα από τις δομές της πρωτοβάθμιας παιδείας υγείας. Στελέχωση της πρωτοβάθμιας παιδείας υγείας και όλο το κέντρο υγείας με το απαραίτητο προσωπικό ώστε να ανταποκριθεί στο καθήκον της εξειδικευμένης ενημέρωσης του πληθυσμού, των εμβολιασμών αλλά και της πρωτοβάθμιας περίθαλψης των υπολείπων παθήσεων. Επίταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων με στόχο την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση όλου του πληθυσμού. Μασικά τεστ κατά χώρους δουλειάς, σε χώρους κατοικίας, ώστε να μπορούν να ελέγχεται, να βρίσκονται όσο περισσότερα ενεργά προς να γίνεται να εκμηλατούν οι επαφές τους. Μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς στα μέσα μαζικής μεταφοράς με επίγνωση δρομολογίων. Πρόσληψη εκπαιδευτικών, καθαριστριών και μείωση του αριθμού των μαθητών. Αυτή η πραγματικότητα που μας παρουσιάζουν σαν μονόδρομο δεν έχει καμιά σχέση με τα συμφέροντα των εργαζομένων. Θα βρουν τη μαχητική απάντησή μας απέναντί τους. Θα συνεχίσουμε στο πλευρό των ασθενών μας, υγειονομικοί και με τα υπόλοιπα σωματεία εργαζομένων, γιατί έχουμε ευθύνη για την υπεράσπιση της υγείας και της ζωής του λαού. Άλλωστε, αν κάτι έχει αποδειχτεί, είναι μόνο ότι ο λαός μπορεί να επιβάλλει με τον αγώνα του τα αιτήματά του. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Σε αυτή την κατεύθυνση, καλούμε και τα υπόλοιπα σωματεία, τα οποία εδώ πέρα από ό,τι ξέρω τα περισσότερα από ό,τι συζητούσαμε πριν, έχουν πάρει αποφάσεις για συμμετοχή, για αγωνιστικό συναγερμό και συμμετοχή σε συλλαλητήρια για την υγεία 25 του μήνα, 25 Δεκάτου, στις 18.30 ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου, ώστε να
να απαιτήσουμε να γίνουν πράξη αυτά που ζητάμε.